Σχετικά με τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών στις 6 το απόγευμα που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, κλήθηκαν να σχολιάσουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προθέσεις εκ του πονηρού με σκοπό την εντατικοποίηση της εργασίας εντοπίζει ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομοουχανίων. Η κυβέρνηση έχει βρεθεί λοιπόν σε ένα διέξοδο και αναζητεί έναν τρόπο να καθησυχάσει τους γονείς ότι τα παιδιά τους βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον και έτσι αυτοί να μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται αντί να υπάρξουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από πλευρά των αρμόδιων και συναρμόδιων υπουργείων για να ανακουφιστούν οι οικογένειες. Θετική πρόθεση να αλλάξει το μοντέλο του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου χαρακτηρίζει την αλλαγή στη λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την υποχρέωση ωστόσο να δημιουργηθούν αντίστοιχες υποδομές, επισημαίνει ο κ. Σαλαπάκης. Το σχολείο που ξέρουν οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο, στον ίδιο χώρο τα παιδιά μελετάνε, κοιμούνται και τρώνε. Αυτό δεν είναι εκπαιδευτική προσέγγιση σε ένα, αν θέλουμε να έχουμε ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο θα μπορούμε να το δείξουμε και να κρίνουμε ότι είναι το σωστό. Το ίδιο συμβαίνει και στο δημοτικό σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί πάντως κάνουν λόγο για μια απόφαση που τους ευνηδίασε, καθώς δεν γνώριζαν για την αλλαγή αυτή και αναμένεται να πραγματοποιήσουν συσκέψεις τις επόμενες ημέρες για να πάρουν θέση. Την ίδια ώρα, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας δεν έχει εκφραστεί δια αντιπροσώπου της, αλλά ούτε και έχει προχωρήσει μέχρι στιγμή σε ανακοίνωση των θέσεών της. Οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο. Ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν γίνει περικοπές και μαθήματα ειδικοτήτων δεν γίνονται στο ολοήμερο τμήμα. Επουδενή παρά μόνο στα μεγάλα σχολεία και τα σχολεία της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας. Τα σχολεία των περιφερειακών δήμων και νομών της χώρας λειτουργούν μόνο με εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τους μαθητές μας, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και άλλα γνωστικά αντικείμενα, χωρίς όμως να έχουμε τον απαιτούμενο εξοπλισμό, αλλά και τις απαιτούμενες προσλήψεις εκπαιδευτικού για αυτή την ανάγκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν θα υπάρξουν κριτήρια για την εισαγωγή των μαθητών στο νέο ωράριο του ολοήμερου, ενώ σε πρώτη φάση θα λειτουργήσουν μέχρι τις 5.30 το απόγευμα περίπου το 50% των νηπιαγωγείων και των δημοτικών της χώρας. Το μέτρο θα ξεκινήσει πιλωτικά σε επιλεγμένα σχολεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης αλλά και της περιφέρειας από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.